Την απόλυτη ικανοποίησή του εξέφρασε σήμερα ο Δήμαρχος της Νέας Ιωνίας για την εντολή του εισαγγελέα Λάρισας να εκδοθεί έντελμα σύλληψης για τον εργοταξιάρχη του πρώτου τμήματος του περιφερειακού δρόμου του Βόλου. Τόσο ο ίδιος όσο και 4 ακόμη άτομα παραπέμφθηκαν να δικαστούν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας, αντιμετωπίζοντας κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για μέτρα που δεν ελήφθησαν ώστε να καταστεί ασφαλής η κυκλοφορία στον περιφερειακό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Τεχνικής, ο Ανάδοχος, οι δύο επιβλέποντες του ΥΠΕΧΟΔΕ ήσαν παρόντες στην έναρξη της δίκης. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τον εργοταξιάρχη για τον οποίο ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Το χαιρετίζω το ότι βγήκε ένταλμα. Το χαιρετίζω. Και όχι μόνο σε αυτόν και σε όσους δημιουργούν προβλήματα και είναι υπόλογοι απέναντι στην κοινωνία. Πρέπει να μπει μια σειρά, μια τάξη, ένα σεβασμός. Δεν μπορεί ένα έργο όπως είναι ο περιφερειακός να είναι της άρτας στο γεφύρι. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, έχει τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι υπεύθυνος να ρυθμίσει τα φώτα. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι υπεύθυνος να διορθώσει τα κακό σχήματα. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2005 και τον Μάρτιο του 2006 τραυματίστηκαν θανάσιμα ένας νεαρός δικυκλιστής και ένας μαθητής 15 ετών εξαιτίας ελλιπούς φωτισμού ο πρώτος και λανθασμένης ρύθμισης των φωτεινών σηματοδοτών ο δεύτερος. Ο πατέρας του μαθητή κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, η τροχέα έκανε αλλεπάλληλες αναφορές, οι περίοικοι διαμαρτυρήθηκαν επανειλημμένα με αποτέλεσμα να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε τους 5 εμπλεκόμενους στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Η Νέα Ιωνία έχει πληρώσει με αίμα συμπολιτών αυτόν τον περιβόητο περιφερειακό. Με αυτή την έννοια και η αγανάκτηση και η οργή είναι πολύ μεγάλη, την οποία κατ' επανάληψη έχουμε εκφράσει και έχουμε οδηγήσει και στα δικαστήρια. Και για αυτή την ιστορία την πληρώσαμε κιόλας όταν κάναμε και αποκλεισμό του δρόμου. Θέλω να πω ότι επιτέλους, σημαίνει κατάσταση, κάποιοι πρέπει να πληρώσουν.